είχα ετοιμάσει όλη τη μέχρι για πάνω και κάποια στιγμή τις τελευταίες, μέσα στο 19 δηλαδή, και 18 και προς το τέλος, μιλήσαμε με τη διευθύντρια και λέμε, για το μουσείο μου, πώς θα έπρεπε να δείξω και κάτι που έχει να κάνει με τις ιστορικά των τεχνών, το εργοδίδαξη, που το όνειρό μου πάντα ήταν να κάνω μία έκθεση στο Βιζαντινό Μουσείο, γιατί σε αυτό το μουσείο ερχόμουν από το σπίτι μου ένα παιδάκι και το μεγαλύτερο μάθημα το έχω πάρει βλέποντας τις εικόνες και αναλύοντας σιγά σιγά αυτά που έβλεπα, γιατί είναι το καλύτερο σχολείο, ξέρεις, το να βλέπεις ένα έργο και να μην το βλέπεις σαν τελειωμένο μόνο, αλλά να αρχίζεις να ψάχνεις πώς έκανε τον προπλασμό, πώς το σχεδίασε, τι χρώματα έχει, γιατί έχει τα κόκκινα εδώ. Είναι το μάθημα αναλύοντας ένα μεγάλο έργο τέχνης όπως είναι οι Βυζαντινές εικόνες. Εδώ λοιπόν έχω φέρει 4 κομμάτια από αυτά που είχα κάνει στα σχολεία καλών τεχνών, γιατί είχα διδάξει 15 χρόνια. Και έχω μία Βυζαντινή εικόνα με χρυσό και αυγό, η οποία δεν είναι αντίγραφο. Την έχω ζωγραφίσει με τα μπλε κομμάτια του κομμαλτίου όπως κάνανε τα μοσαϊκά παλιότερα. Γιατί η Παναγία πια την κάνουμε με κόκκινα βαθιά χρώματα. Εγώ την έχω κάνει με τα μπλε. Και δίπλα έχω ζωγραφίσει. Ελάτε να τα βλέπετε. Σηκώνεστε λίγο να τα δείτε. Σιγά, πως είχε το σαλβάνι. Εδώ έχω έναν Άγιο Ιωάννη πρόδρομο. Τον έχω δουλέψει πάνω σε ένα ωραίο ξύλο δρύνο. Τον έχω φτιάξει. Και τον έχω ζωγραφίσει με το τομάρι που έλεγα εγώ. Πράγμα που δεν το έχουν κάνει πολύ. Δηλαδή πάνω το τομάρι βάζανε πάντα ένα ύφασμα. Και φαινόταν πάντα λίγο τον Αγιάννη έτσι και λίγο από κάτω. Εγώ τον έκανα με το τομάρι, αλλά το ειδικό σε αυτή την εικόνα είναι ότι είναι ζωγραφισμένο με το κερί. Είναι η παλιά αρχαία τεχνική που ζωγράφιζαν οι αρχαίοι Έλληνες, η ελληνιστική περίοδο στην Αιγυπτό. Γιατί οι Έλληνες κάναν τα φαγιού μου, όλα αυτά τα ωραία πρόσωπα, τα ξέρετε φαντάζομαι όλα αυτά. Απλώς ήθελα να σας πω ότι η εγκαυστική γίνεται με. Θα σας μιλήσω λίγο τεχνικά, γιατί μια και είσαστε μέσα στο αυτό, θα μάθετε και δύο πράγματα. Το κερί στην Κυψέλη έχει 3 χρόνια ζωής. Ο πρώτος χρόνος που το κάνουν οι μέλισσες είναι κάθασπρο. Κάθασπρο. Ο δεύτερος χρόνος γίνεται κίτρινο, αυτό που ξέρουμε το κερί της μέλισσας. Και τον τρίτο χρόνο γίνεται μαύρο. Μαυρίζει τελείως. Και το αποβάλλουν οι μέλισσες σιγά σιγά ή το γεμίζουν από πάνω με λευκό πάλι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εμείς όταν θέλουμε να ζωγραφίσουμε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε πολύ ούτε με το μαύρο ούτε με το beige, αυτό το σκούρο, το λαδί. Το βράζουμε μαζί με θάλασσα. Βάζουμε ένα τενεκέ, βάζουμε λίγο θάλασσα μέσα και το κερί. Και μόλις λιώσει και πάρει μία βράση, ασπρίζει τελείως. Όταν είναι μαύρο. Όταν είναι και μαύρο. Και μαύρο και beige. Γίνεται κάθασπρο. Ή αν δεν θέλεις να το κάνεις έτσι, το απλώνεις, το λιώνεις και το βάζεις σε ένα ταψί, το αφήνεις στον ήλιο ένα καλοκαίρι και ασπρίζει πάλι.